Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε. Είναι μεγάλη τιμή για μας που είστε μαζί μας. Οι γονείς των παιδιών μας και όλοι οι άλλοι φίλοι μας. Καθίστε λίγο, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους απόψε την κυρία Ειρήνη Χατζηχριστοφίδη, την πρόεδρο του ΤΟΠΑΣ, τον κύριο Βασίλη Χαδούλη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Συνέλευσης, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μονέων και Κηδεμόνων, τον κύριο Βασίλη Βερόπουλο, και τον νέο του Συλλόγου Μονέων. Επειδή δεν θα ήθελα όμως να χαλάσω την απόψινή βραδιά με τίτλους και αξιώματα, θέλω να σας πω έτσι δύο κουβέντες. Καταρχήν, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που δεν το είδατε εσείς απόψε και είναι τα παιδιά του σχολείου, τα οποία όλα παρακολούθησαν αυτό που είδατε κι εσείς και ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε στα μάτια τους, τη συγκίνηση, την απόλυτη προσήλωση, δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά. Και μάλιστα πέσαμε και λίγο έξω γιατί λέγαμε ότι με αυτό το ταινιάκι το τελευταίο, επειδή οι συμμαθητές τους υποδίωταν τους ρόλους όπως είδατε, των ατόμων με κινητικά προβλήματα, των τυφλών ατόμων κτλ. Θεωρούσαμε ότι τα παιδιά θα το δουν σαν αστείο και θα γελάνε. Όμως δεν συνέβη καθόλου αυτό. Ήταν τόσο σοβαρά και τόσο προσιλωμένα που πραγματικά μας συγκίνησαν και μας εξέπληξαν. Αυτό δείχνει την ποιότητα των παιδιών. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο δεν είναι, γιατί μετά από μια εκδήλωση κάνεις και ένα απολογισμό. Δεν είναι το αν ήταν καλή ή όχι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα των παιδιών, όλων των παιδιών, επέλεξαν ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, καταρχήν φάνηκε ότι τα συγκίνησε, δείχνει το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, δείχνει ότι κάποιος εκπαιδευτικός δούλεψε ή κάποια εκπαιδευτική για να το τραβήξουν προς αυτό το θέμα. Δείχνει ότι προετοιμάζουμε πολίτες οι οποίες νοιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Είδατε τι είπε μια μαθήτρια, ότι μάθαμε τι θα πει άνθρωπος. Δηλαδή, όλο αυτό είναι το κέρδος. Δεν είναι μια εκδήλωση για να πεις τρία τραγουδάκια. Η ταινία είναι δημιούργημα των ίδιων των παιδιών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ήσασταν μπροστά. Πώς λειτουργούσαν, σαν ένα συνεργείο κινηματογραφικό, σκηνοθέτησε, αυτό που έκανε το μοντάζ, να τσακώνονται, να δίνουν οδηγίες, φύγε από εκεί, θα πρέπει να πει αυτό, από αυτό. Είχαμε ιδέες, προτάσεις, η κυρία Μαργαρίτη τα ξέρει καλύτερα, θα σας τα έλεγε, αλλά δεν θέλει να μιλήσει, δεν τις παίρνει λόγια. Καλά, είναι περιττό να σας πω ότι είναι η μαστόρισα της όλης της ιστορίας, η κυρία Μαργαρίτη. Ήρθε στο σχολείο μας ο κύριος Βασίλης, που επιτρέπεται να σας μιλάω να το μικρασώνουμε. Και δεν είδατε τίποτα σε αυτή τη μικρή ταινία. Μας άνοιξε την ψυχή του. Δηλαδή, πραγματικά, του βγάζω το καπέλο. Με συγκίνησε, δεν μπορώ να σας πω πόσο, για αυτό που μας είπε. Ένας άνθρωπος ο οποίος όχι αγαπάει τη ζωή, είναι αποφασισμένος να ζήσει τη ζωή. Νομίζω ότι για τα παιδιά μας δεν υπήρχε καλύτερο μάθημα και τους το είπα και τη μέρα που το είδανε αυτό το πράγμα. Όλο το πρόγραμμα βέβαια, αλλά και ο κύριος Βασίλης που ήρθε και τους μίλησε εκ βαθέων. Όχι, αυτά που είδατε τώρα δεν ήταν εντάξει. Αυτά ήταν πολιτικά. Τους άνοιξε την ψυχή του. Τους μίλησε πολύ ειλικρινά, τι του συνέβη από τότε που είχε το ατύχημα, ακομπλεξάριστα και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνατε. Γιατί